εβδομάδα νεαρών ατόμων αψηφώντας τον κίνδυνο συζητά αμέριμνη στο χείλος των Ενετικών Τυχών. Ο φακός καταγράφει εικόνες που κόβουν την ανάσα λίγα μόλις λεπτά μετά τη βουτιά στο κενό 45χρονης γυναίκας, η οποία τραυματίστηκε βαρύτατα μπροστά στα μάτια έντρομων περαστικών. Επικίνδυνα είναι, παιδιά, εδώ πέρα. Πάρα πολύ επικίνδυνα. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, τώρα κοιτούσα το πώς μπορεί να πέσει. Μόνο που κοιτάς, ζαλίζεσαι, όχι. Δεν είδα, ας πούμε, την ώρα που έπεσε. Απλά την είδα την κοπέλα κάτω και καλέσαμε στον φόρο. Ήτανε ακίνητη. Ήτανε. Μετά από ένα πεντάλεπτο άρχισε να κινιέται λίγο. Αυτά είδα, δηλαδή, δεν είδα κάτι άλλο. Ξέρετε από ποιο σημείο έπεσε, από εκεί από το άγαλμα έπεσε. Ναι, ακριβώς, δηλαδή, όπως είναι τη μέση του άγαλματος, ακριβώς από κάτω. Το φλερτ με τον κίνδυνο και το θάνατο, με τον οποίο ισοδυναμεί η πτώση από ύψος δεκάδων μέτρων, είναι σχεδόν καθημερινή εικόνα για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι πιο προστατευμένος ο χώρος. Δεν γίνεται να τραυματίζονται άνθρωποι. Πρέπει να μεριμνήσει ο Δήμος γι' αυτό, παιδιά. Σίγουρα, είναι η προστασία τη δικιά μας. Το σημείο στο οποίο βρίσκεται το άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου αποτελεί τόπο συνάντησης ομάδων μαθητών που παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα κινούμενοι πάνω στο χείλος του Ενετικού Τείχους. Το στοιχείο είναι πολύ χαμηλό για να καλύψει το ανθρώπινο ύψος και να λειτουργήσει προστατευτικά. Αυτό το συζητάμε καθόλου. Και ψηλά κιόλας. Ψηλά και κλειδώματα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και όχι μόνο για αυτούς που θέλουν να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους, αλλά και για τα παιδιά που κάθονται εκεί και για πολλά και διάφορα. Κάθονται εκεί, παίζουν, κάνουν, δείχνουν, μπορεί να γίνει ένα ατύχημα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Η παντελής έλλειψη προστατευτικών μέσων στο συγκεκριμένο σημείο, όπου έχουν καταγραφεί πολυάριθμα περιστατικά, ατυχήματα και μη, προκαλεί εύλογη αγανάκτηση τόσο ανθρώπων που εργάζονται στην περιοχή και έχουν γίνει μάρτυρες τραγικών περιστατικών, όσο και διερχόμενων πολιτών, οι οποίοι στη θέα και μόνο του κενού που απλώνεται μπροστά σε όποιον σταθεί πάνω στα τείχη, απορούν και διαμαρτύρονται, ζητώντας να βρεθεί χρυσή τομή με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες, ώστε να τοποθετηθούν επιτέλους άμεσα προστατευτικά κυκλειδώματα. Όταν χρειάζεται κάπου και είναι επικίνδυνα, πρέπει να πούνε κάγκελα. Απαραίτητος. Η 45χρονη γυναίκα που βούτυξε το μεσημέρι της Κυριακής στο κενό βγήκε από την εντατική έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 το μεσημέρι προκαλώντας σοκ και αναστάτωση στο κέντρο της πόλης. Αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Η 45χρονη είναι βαρύτατα τραυματισμένη και νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στην Ορθοπαιδική Κλινική του Παγνή. Είναι τουλάχιστον. Σώθηκε από τη ζωή της, ρε παιδί μου. Πολλά σπασίματα, κατάγματα. Ευχόμαστε για το καλύτερο, γιατί είναι το δεύτερο, ρε παιδιά, ατύχημα που τυχαίνει σε αυτή την οικογένεια. Πολύ μεγάλο χτύπημα κι αυτό.